Με την συζητήσαμε πολύ, με τον, πολύ ώρα με τον Γερμανό Πρωθυπουργό. Επρόκειτο πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν σε θέματα μεταναστευτικά μια τεταμένη κατάσταση και εργαστήκαμε σήμερα, ιστροπονώστε, να δημιουργήσουμε μια προοπτική για να επανέλθουμε σε τακτοποιημένα και σε καταστάσεις. Η Κομισιόν έκανε μια ανακοίνωση για να επανέλθουμε πάλι στο σκεπτικό του Σέγκεν και αυτό είναι δυνατόν να γίνει μόνο σε συνδυασμό με νέα μέτρα και με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον Μάρτιο, τις επόμενες μέρες, θα παρουσιάσουμε το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω το Δουβλίνο. Όλα αυτά είναι ένα ενίο σύνολο. Πρόκειται για μια σειρά μέτρων τα οποία είναι βραχυπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα και είναι ποιοτικού χαρακτήρα και τα οποία ανταποκρίνονται στην αναγκαιότητα της παρούσας κατάστασης. Περιγράφουμε την κατάσταση που έχουμε, τη θέλησή μας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και θα πρέπει το όλο αυτό θέμα, αυτό που έχει δημιουργηθεί στην Βαλκανική, να οδηγηθεί σε ένα τέλος. Και λήφθησαν μέτρα τα οποία είχαν και έχουν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην Ελλάδα και εις βάρος της Ελλάδος και σκεφτήκαμε πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την κατάσταση κατά τρόπο που να είναι ανεκτή και στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση που δεν είναι ανεκτή. Στην στιγμή αυτή είναι μια περίπτωση που πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα, να βοηθήσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση η οποία υπάρχει εκεί, να βοηθήσουμε την Ελλάδα να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει την καταγραφή και θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα να οργανώσει την επιστροφή των προσφύγων που δεν έχουν υποβάλει αίτηση και δεν υπόκεινται σε καθεστώς ασύλου. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στα συμπεράσματά μας σε αυτή τη συνάντηση που είχαμε εδώ. Στα πλαίσια της συζήτησης με την Τουρκία και με την υλοποίηση του προγράμματος υλοποίησης των μέτρων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπαμε λοιπόν ότι εδώ η Τουρκία έχει ήδη λάβει μια σειρά μέτρων. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός μας ανέφερε τα θέματα αυτά. Έχει λάβει μια σειρά μέτρων για βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των μεταναστών. Η Τουρκία πίεσε τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία υπάρχουν να δοθούν ιστροπονώστε να γίνουν αυτή τη στιγμή προγράμματα τα οποία θα αποδώσουν αμέσως. Τα 100 ή τα 95 εκατομμύρια τα έδωσε η Κομισιόν για μαθήματα στην αραβική γλώσσα. Η Τουρκία είπε ότι πιέζουν πολύ αυτά τα θέματα. Στη συνέχεια συμφωνήσαμε ακούγοντας ότι οι δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο ξεκίνησαν και ότι και στα κυριαρχικά δικαιώματα και στα ύδατα της Τουρκίας γίνονται και εκεί τα μέτρα που χρειάζονται και εκεί υπάρχει μια διαφάνεια των μέτρων αυτών, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της θεωρητικής αποφάσεως και της πρακτικής εφαρμογής των αποφάσεων αυτών. Υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα εκεί, όμως υπήρξε ένα σημαντικό αποτέλεσμα και εδώ. Καταστήσαμε επίσης σαφές ότι ακολουθούμε το στόχο να αναπτύξουμε και να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση, να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα και να καταπολεμήσουμε τους διακίνητες. Και παράλληλα με την αποστολή του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας σε συζητήσεις με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και συζητήσεις μαζί μου υπέβαλε μια πρόταση η οποία οδηγεί σε μια ποιοτική βελτίωση ή θα μπορούσε να οδηγήσει μια ποιοτική βελτίωση
αν υλοποιηθεί και συνίσταται στο ότι θα πρέπει να δεχθούμε ότι όλοι εκείνοι οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται παράνομα στα νησιά της Ελλάδος είναι πρόθυμη η Τουρκία να τους δεχθεί πάλι πίσω και υπάρχει η προσδοκία ότι άλλοι Σύριοι οι οποίοι δεν είναι παράνομοι ένα προς ένα θα γίνουν αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια μιας ένωσης ολοκληρωμένου σχεδίου, εις τρόπον ώστε να πάψει να υπάρχει το κίνητρο για την παρανομία, διότι εκείνοι οι οποίοι φτάνουν στα ελληνικά νησιά παρανόμως, μετά βεβαιότητος δεν θα ανήκουν σε εκείνους οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί, αλλά ίσως θα είναι οι τελευταίοι και δεν θα έχουν μάλλον καμία δυνατότητα να φτάσουν σε εμάς. Δηλαδή πρόκειται για ένα κίνητρο να ακολουθεί κανείς τους νόμιμους δρόμους και να σταματήσει την παρανομία. Αυτή η πρόταση, εάν υλοποιηθεί, είναι μια καταλυτική πρόταση για να διασπάσει κανείς αυτή την αλυσίδα του να ξεκινάει κανείς και να μπαίνει μέσα σε μια παράνομη βάρκα για να φτάσει στην Ευρώπη, για να πάρει μια παραμονή, άδεια παραμονής και να φτάσουμε σε μια νόμιμη κατάσταση. Η Τουρκία είπε ότι... Η Τουρκία είπε ότι την συμφωνία αυτή, την οποία συμφωνήσαμε ή συζητήσαμε, είναι πρόθυμη να την υλοποιήσει. Αυτό όμως το 18 Μαρτίου θα το συζητήσουμε ακόμα πιο βαθιά. Η Τουρκία είπε ότι θέλει σε ευρεία έκταση να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία. Η μετανάστευση δεν ήταν μέρος αυτής της συμφωνίας των συζητήσεων, αυτής της συμφωνίας που κάναμε και όλες οι δεσμεύσεις τις οποίες θα δεσμευθούμε θα πρέπει να τις υλοποιήσουμε μέχρι τέλος του Ιουνίου και θα πρέπει να έχουμε και μια φιλελευθερωποίηση της βίζας, τα οποία θα έχουν σχέση με όλα αυτά, με την περαιτέρω υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών που θα καταλήξει να ολοκληρωθούν πλήρως την 1η Οκτωβρίου. Η Τουρκία είπε ότι θέλει να ανοιχτούν και νέα κεφάλαια στην περαιτέρω διαδικασία όσον αφορά την ένταξή της και αυτό το πράγμα δεν είναι απαραίτητο να το δεχθεί. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να βοηθηθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει τα δικά της hot spot. 4 ήδη έχουν εφαρμοστεί και 1/5 θα είναι σε πολύ λίγο λειτουργικό. Η Γαλλία με τη σειρά της θα βοηθήσει στην Ευρώπη έτσι ώστε να βοηθηθεί η Ελλάδα για τη λειτουργία αυτών των κέντρων τα οποία είναι εξέχουσας σημασίας για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Στη συνέχεια η Ελλάδα πρέπει να βοηθηθεί διότι πρέπει να υπάρχει μετεγκατάσταση των προσφύγων που υπάρχουν σήμερα και λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν οι κανόνες μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών. Η Γαλλία θα κάνει το καθήκον της σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί και από σήμερα 148 Σύριοι θα έρθουν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τρίτο κομμάτι βοήθειας που θα πρέπει να δοθεί προς την Ελλάδα έχει να κάνει με την ανθρωπιστική βοήθεια. 30.000 πρόσφυγες υπάρχουν στην Ελλάδα που θα αυξηθούν τις επόμενες ημέρες και η Ελλάδα θα λάβει 300 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών και 400 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα έτη έως το 2020. Η Γαλλία θα συμβάλλει προς την επίλυση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Απόψε η Ευρώπη έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να πούμε ότι δεν υπάρχουν ή δεν θα υπάρξουν πλέον παράνομες ροές. Φυσικά θα υπάρχουν απόπειρες, φυσικά θα υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Ωστόσο,
Κατά κάποιο τρόπο, εάν μπορούμε απόψε να μιλήσουμε για κάτι, είναι διασφάλιση των συνόρων. Εάν η Τουρκία κάνει το καθήκον της σε σχέση με την επανεισδοχή και σε σχέση με τα όσα θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, μιλούμε για έναν μηχανισμό στο πλαίσιο και της συνθήκης Schengen. Θα μας πάρει ακόμα λίγο χρόνο φυσικά για να τελειοποιήσουμε τη διαδικασία. Οι αποφάσεις θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι επιτέλους έχουμε μια συνεκτική πολιτική και επιτέλους μιλούμε για μια ευρωπαϊκή δράση που εδράζεται όχι μόνο σε κοινούς στόχους αλλά και σε εργαλεία τα οποία μπορούν να είναι αποτελεσματικά. Για να φτάσουμε σε αυτό έπρεπε να συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε μεταξύ Ευρωπαίων εταίρων αλλά και επίσης με την Τουρκία. Η Τουρκία διασφαλίζει την υποδοχή αρκετών μεταναστών. Η Τουρκία επίσης υφίσταται τις συνέπειες του πολέμου στη Συρία. Η Τουρκία επίσης είναι το θύμα της τρομοκρατίας. Η Τουρκία λοιπόν οφείλει να βοηθηθεί για τις δικές της προσπάθειες, αλλά επίσης πρέπει να υποστηριχθεί για αυτό που πρέπει να κάνει μελλοντικά. Και κατά κύριο λόγο μιλούμε για αυτές τις διαδικασίες επανεισδοχής, αλλά και στον πόλεμο κατά των διακινητών. Επιπλέον, η Τουρκία, κάτι που άλλωστε έχει ληφθεί ως απόφαση, θα λάβει 3 δισεκατομμύρια ευρώ ως βοήθεια για τους επόμενους μήνες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εάν είναι απαραίτητο, αυτή η βοήθεια δύναται να αυξηθεί εάν το πρόβλημα των προσφύγων παραμείνει έως το 2018. Φυσικά θα πρέπει να επαγρυπνούμε σε σχέση με την Τουρκία και φυσικά σε σχέση με τον τύπο, με τις ελευθερίες και με τα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Φυσικά υπάρχει η θέληση εκ μέρους της Τουρκίας και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν ήδη προβλεφθεί να προχωρήσουμε προς το άνοιγμα των κεφαλαίων για την ένταξη, για την πρόενταξη εκεί πορεία και τελικά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει ωστόσο σε αυτή τη διαδικασία να επαγρυπνούμε έτη περαιτέρω. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπήρχαν αρκετές φωνές οι οποίες ακούστηκαν σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την ελευθερία του τύπου στην Τουρκία. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία συνεργάζονται σε κάποιο επίπεδο φυσικά, αλλά δεν σημαίνει αυτή η συνεργασία απαραίτητα κάτι συγκεκριμένο. Η Τουρκία φυσικά συγκεντρώνει τις δικές μας σκέψεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δώσουμε σημασία στα δικαιώματα ή στις ελευθερίες. Για τους λόγους αυτούς ήταν ένα μακροσκελές συμβούλιο και έκτακτο. Θα υπάρχει μία ακόμη σύνοδο την επόμενη εβδομάδα, έκτακτου χαρακτήρα. Και πρέπει να πω ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο βλέπουμε μία πρώτη ελπίδα. Μία ελπίδα σε σχέση με το μεταναστευτικό ζήτημα και σε σχέση με το ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να επιληθεί με αλληλέγγυο τρόπο στην Ευρώπη αλλά και με αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με τη συνεργασία της Ευρώπης με την Τουρκία, σε σχέση με το σεβασμό εναντί των ανθρώπων. Επιπλέον, ο καθένας μπορεί να καταδείξει τη θέλησή του και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Η Γαλλία θα σεβαστεί τόσο τη βοήθεια προς την Ελλάδα όσο και τη συνδρομή μέσω του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνδρομή της στη φύλαξη των συνόρων αλλά και στα hot spot. Η Γαλλία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε σχέση και με την υποδοχή των προσφύγων, 30.000 άνθρωποι τον περασμένο Σεπτέμβρη και ο στόχος μας είναι αυτός και παραμένει. Μπορώ να απαντήσω τώρα στα ερωτήματά σας.